Εδώ ντυμένη στα γιορτινά, σας καλωσορίζω στο vlog μας 2022 και στο επεισόδιο νούμερο 1. Αρχικά να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Μπήκε ο Δεκέμβρης επίσημα, έχουμε 1η Δεκέμβρη και έχουμε το πρώτο επεισόδιο του vlog μας και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι χαρούμενη που είμαστε υγιείς και μπορώ να τραβήξω vlog μας για ακόμα μία χρονιά. Και αυτό το λέω για όσες με παρακολουθείτε στο Instagram, θα ξέρετε, αλλά όχι όσοι δεν με παρακολουθείτε, περάσαμε μια περιπέτεια υγείας αυτές τις μέρες, προς το τέλος του Νοέμβρη τέλος πάντων. Δεν θα επεκταθώ πολύ, γιατί δεν θέλω να ρίξω το κλίμα, εδώ είμαι για να το ανεβάσω. Ο στόχος μου κάθε χρόνο που τραβάω vlog μας είναι να σας ανεβάζω τη διάθεση και να σας βάζω στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μέχρι στιγμής το έχω πετύχει. Ελπίζω να το πετύχω και φέτος και έτσι νομίζω πως θα γίνει, γιατί θα δούμε πάρα πολύ όμορφες εικόνες φέτος, οπότε σας στέλνω συντονισμένους. Σας στέλνω εδώ στην παρέα μου να μου κάνετε παρέα και να σας κάνω παρέα μέχρι και τα Χριστούγεννα, να περάσουμε όμορφα, να σας δώσω όμορφες ιδέες για δώρα, να σας δείξω όμορφα μέρη που μπορείτε να πάτε, ιδέες για τα παιδάκια σας, για οτιδήποτε, οτιδήποτε και οτιδήποτε βασικά εγώ κάνω στην καθημερινότητά μου να το βλέπετε εσείς. Αυτά, θα σας αφήσω να απολαύσετε το σημερινό το βίντεο, το οποίο είναι το μοναδικό προγυρισμένο βίντεο, γιατί όλα τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν είναι γυρισμένα μια μέρα πριν από τη μέρα που ανεβαίνουν, αλλά επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που λατρεύω τα Χριστούγεννα και θέλω να τα φέρνω σπίτι όσο πιο γρήγορα γίνεται, πάντα στολίζω αρχές Νοέμβρη. Οπότε έβγαλα την κάμερα αρχές Νοέμβρη, τράβηξα τα πλάνα τα οποία θα παρακολουθήσετε εσείς σε λιγάκι. Πριν πάτε να δείτε τα πλάνα, θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας για το intro, αν σας άρεσε. Βγήκε έτσι υπό αντίξωες συνθήκες αυτό το intro, παρόλα αυτά τα καταφέραμε και μπόρεσε να βγει, να το γυρίσουμε και να το επεξεργαστούμε. Όπως και το banner θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει, γιατί όλα φέτος τα έφτιαξα με τα χεράκια μου, τα πάντα, τα έχω δημιουργήσει εγώ, οπότε πραγματικά θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας, να μου πείτε αν σας αρέσει και αν σας βάζουν και στο κλίμα των Χριστουγέννων. Αυτά. Σας φιλώ για την ώρα, σας αφήνω να απολαύσετε το στόλισμα του δέντρου και από αύριο κανονικά στο πρόγραμμά μας. Χριστουγεννιάτικη μουσική βάλαμε, κατεβάσαμε τα Χριστουγεννιάτικα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το στόλισμα σε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα του Νοέμβρη, που όμορφη μέρα για τα δικά μου τα δεδομένα, που μου αρέσουν έτσι πιο χειμερινές ημέρες, αλλά πραγματικά είναι μια τέλεια ημέρα σήμερα για στόλισμα δέντρου. Έχει κρύο, βρέχει, συννεφιά, έτσι είναι πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είναι τα χριστουγεννιάτικά μας, τα χριστουγεννιάτικά μας, το δέντρο μας και ο φράχτης, τον θυμάστε τον φράχτη από πέρσι. Το δέντρο το μεταξύ δεν το θυμόμουν καθόλου πως ήτανε, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που το στολίσαμε πέρσι και είχα ξεχάσει πως είναι τα κλαδιά του, έτσι που είναι διπλά και είναι όμορφα και πραγματικά φαίνεται σαν αληθινό. Ο Αλέξανδρος εκεί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Φέτος ζητάει εδώ και μέρες το δέντρο. Συνέχεια μου έλεγε το δέντρο, το δέντρο, το δέντρο. Ρίστε, ήρθε η μέρα και τώρα δεν μπορεί να κρατηθεί. Έχουμε και το καλάθι που θα βάλουμε σαν βάση του δέντρου, που πέρσι σας είχε κλέψει την καρδιά και έχετε δίκιο γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Ο Κανάκης εδώ κάνει μια προεργασία για το μεσημεριανό μας φαγητό. Κανάκη. Γεια. Γιατί είπαμε να φάμε κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο σήμερα που θα στολίσουμε και θα βάλουμε αρνάκι στο φούρνο με baby πατατούλες και λέω να κάνω μια σως μελιού που είχα κάνει και πέρσι την ημέρα των Χριστουγέννων και είχε βγει πάρα πολύ ωραία. Και αν και έχω ανάψει ένα κεράκι εκεί πέρα που είναι με άρωμα μελομακάρονα, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα και μέσω της μυρωδιάς μας, στον χριστουγεννιάτικο κλίμα. Νομίζω ότι η πιο ωραία χριστουγεννιάτικη μυρωδιά για να συνοδεύσει το στόλισμα του δέντρου είναι το αρνάκι στο φούρνο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερότερο για τα Χριστούγεννα αυτό το φαγητό. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating round the tree in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Δείτε που σας έλεγα ότι έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα για στόλισμα. Τώρα ρίχνει πάρα πολύ βροχή, αλλά δεν φαίνεται στην κάμερα. Και είναι έτσι και ο ουρανός
πολύ συνεφιασμένος και πραγματικά έχω μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Όχι μόνο επειδή έχει αρχίσει το δέντρο πίσω και στολίζεται σιγά σιγά, αλλά και επειδή είναι ο καιρός έτσι πολύ χειμωνιάτικος. Έχουμε βάλει τώρα τα λαμπάκια, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να μείνει στο κέντρο εδώ ή αν θέλω να πάει πιο δεξιά. Αλλά πηγαίνοντας την πόρτα και κοιτάζοντας εδώ, νομίζω ότι νιώθω ότι θέλει να πάει πιο δεξιά. Στο παράθυρο δηλαδή, δίπλα. Νομίζω θα είναι πιο ωραίο. Τι λες, να κάνουμε όλα αυτά. Πάμε δεξιά. Okay. Είμαστε σε ένα σχετικά πάρα πολύ καλό στάδιο. Λείπουν κάποια πραγματάκια ακόμα να τοποθετήσουμε. Τον φράχτη φέτος είπα να τον δοκιμάσω έτσι και αν δω ότι ο Αλέξανδρος πηγαίνει και διαλύει το δέντρο, θα τον κλείσω. Πέρσι δεν περνούσε, είναι η αλήθεια. Τώρα φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι απλά θα κάνει ένα βήμα και θα μπαίνει μέσα άνετα. Λοιπόν, φέτος νομίζω ότι είναι πιο ωραίο από ό,τι τις άλλες χρονιές. Αυτές τις άλλες χρονιές, πέρσι βασικά που το ξαναστολίσαμε, ήταν η πρώτη φορά πέρσι. Του πρόσθεσα κάποια στολιδάκια. Του πρόσθεσα π.χ. αυτό εδώ, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει. Έχω βάλει 3-4. Αλλάξαμε λίγο και τη διακόσμηση σε αυτά εδώ για να φαίνονται μπροστά όταν μπαίνεις από την πόρτα. Αλέξανδρε, σ' αρέσει το δέντρο? Και θα σας γράψω πληροφορίες από πού είναι το δέντρο και όλα τα στολίδια. Είναι το περσινό που το είχα πάρει έτοιμο δέντρο με έτοιμο το στολισμό και σου έδειχνε και πως μπορείς να το στολίσεις άμα θέλεις. Πέρσι έτσι το είχαμε κάνει, είχαμε βάλει το βιντεάκι και βλέπαμε βήμα-βήμα που μπαίνει τι. Φέτος όμως αποφασίσαμε να μην το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε με το δικό μας στυλ. Εδώ κάπως θα το φτιάξω τώρα αυτό. Τι να σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα Χριστούγεννα, το ξέρετε. Και τώρα τη γυρλάντα που βάζαμε γύρω από την κουζίνα, εντάξει είσαι? Λέω μήπως τη βάλω εδώ πάνω. Δεν ξέρω, θα το δω σιγά σιγά αυτό. Και το φέραμε τελικά δεξιά και αφήσαμε το κενό εδώ για να μπουν δώρα. Θα βάλω εδώ τα δωράκια σιγά σιγά που θα αρχίσουμε να αγοράζουμε λογικά με το νέο μήνα. Αλλά εντάξει. Πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό εδώ νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Είναι πανέτοιμο και πρέπει να είναι πεντανόστιμο γιατί δοκίμασα μία πατατούλα. Αχ, αυτή είναι σαν καρδούλα, κοιτάξτε. Και ήταν τέλεια. Είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα από το στολισμό γιατί άρχισε η κοιλιά να διαμαρτύρεται. Οπότε θα φάμε πρώτα και θα συνεχίσουμε μετά και θα σας δείξω το στολισμένο σπίτι σε λίγο. Και έχει έρθει η ώρα να γίνει αυτό που σας έλεγα, τη γυρλάντα που βάζαμε τόσα χρόνια γύρω από την κουζίνα. Λέμε να τη βάλουμε έτσι εδώ γύρω. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Θα τις βάλουμε και λαμπάκια και νομίζω θα γίνει ωραίο. Έτσι με το δέντρο εδώ πέρα θα είναι πιο ζεστό το αποτέλεσμα, θα φαίνεται πιο χριστουγεννιάτικο. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. 1, 2, 3. Wow, η γυρλάντα είναι τέλεια από εδώ. Σ' αρέσει? Πολύ ωραίο.
Φόβο. Η γυρλάντα αυτή είναι που είχαμε πέρσι πάνω την κουζίνα που σας έχω δείξει όλα τα βιντεάκια. Και για να μην πάει χαμένη, είπαμε να τη βάλουμε εδώ πέρα πάνω από τα στόρια. Και εντάξει, είναι τέλειο. Κάτσε να κλείσω λίγο και αυτό το φως. Wow. Καλά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη και χαρούμενη. Είναι πανέμορφο. Και εδώ πέρα η γυρλάντα πάει πάρα πολύ ωραία στο χώρο. Να σας δείξω λίγο, θα σας δείξω για την γυψοσανίδα τώρα. Τώρα στην κουζίνα μου είπε μια κοπέλα μια ωραία ιδέα, την οποία πρέπει για να επεξεργαστώ λίγο. Να σας πω την αλήθεια. Αλλά ελάτε να σας δείξω πρώτα τη γυψοσανίδα μας. Να σας τα δείξω ένα-ένα. Φέτος τα έκανα λίγο πιο minimal, δεν έβαλα τόσο πολλά όσο πέρσι. Έχω βάλει και αυτό το οποίο έχει φωτάκι, αλλά τώρα επειδή είναι αναμένα δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχω βάλει το δεντράκι που έχουμε κάθε χρόνο. Και εδώ έβαλα τους καρυθράφτες, οι οποίοι δεν ξέρω πραγματικά για πόσο καιρό θα αντέξουν εδώ. Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος δεν θα τους αφήσει όρθιους. Πάρα πολύ όμορφη είναι. Έγινε πολύ ωραία η γυψοσανίδα. Έτσι μήνυμα λέω να την αφήσω, να μην προσθέσω πράγματα. Και από εδώ είναι η κουζίνα, στην οποία δεν έχουμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Κανάκης είχε την ιδέα να βάλουμε αυτό εκεί πάνω, το οποίο του ταιριάζει και το κρατήσαμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ενώ εγώ ήθελα να το κρύψω. Και εδώ μόνο που έχω βάλει αυτά τα λογάκια, τα οποία είναι τα αγαπημένα μου από πέρυσι, τα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω όμως αν θα τα κρατήσω εδώ. Θέλω όμως κάτι παραπάνω να κάνω στην κουζίνα. Όχι να την παραφορτώσω με χριστουγεννιάτικα, αλλά κάτι θέλω να κάνω. Μία κοπέλα στο βίντεο του Kitchen Tour μου είπε να έβαζε εδώ ένα στεφάνι και να το κρεμούσε έτσι με μια ωραία κορδέλα. Πρέπει κάπως λίγο έτσι να το επεξεργαστώ αυτό για το πώς μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε φθορά στην κουζίνα. Τώρα είναι καινούργια και θέλω να την προσέχω όσο πιο πολύ μπορώ. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα να μου πείτε πώς μπορώ να τη στολίσω έτσι για αυτόν τον μήνα, τον χριστουγεννιάτικο, τον Δεκέμβρη. Μπορείτε να πιστέψετε εσείς ότι ξανά έφτασε η περίοδος που ανεβάζω το πρώτο επεισόδιο του vlog μας και ξανακάθομαι μπροστά το γιορτινό φόντο. Δεν μπορώ να το πιστέψω πώς πέρασε τόσο γρήγορα αυτή η χρονιά. Νιώθω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, δεν την κατάλαβα καθόλου. Ήταν και μια γεμάτη χρονιά είναι η αλήθεια για εμένα αυτή που πέρασε. Και πραγματικά είναι, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω ξεκινήσει το vlog μας. Και δεν το έχω ξεκινήσει κανονικά στην ουσία, γιατί σήμερα είναι 6 Νοέμβρη για εμένα και απλά ήθελα να σας έχω σαν πρώτο επεισόδιο την ημέρα του στολίσματος, γιατί μια χρονιά δεν το είχα κάνει, είχαμε ξεκινήσει νομίζω κανονικά και θυμάμαι ότι υπήρχε έτσι μια στενοχώρια από μεριά σας και μου είχατε πει ότι σας άρεσε που ξεκινάμε το vlog μας με το στόλισμα του δέντρου. Οπότε αποφάσισα να το κάνω φέτος αυτό, όποια μέρα και αν στόλιζα. Κανονικά ήθελα να στολίσω από 1η Νοέμβρη, αλλά μας πήγε η κουζίνα πίσω όπως ξέρετε, οπότε πήγε λίγο πιο πίσω. Κοιτάξτε εδώ τώρα, μισό λεπτό να σηκώσω την κάμερα. Τι όμορφα που είναι, είναι πανέμορφα. Τα αγόρια του σπιτιού έχουν πάει... Οπα. Τα αγόρια του σπιτιού λοιπόν έχουν πάει μέσα για να κοιμηθεί ο Αλέξανδρος. Η ώρα είναι 9.30, δεν θα πάει σχολείο. Σίγουρα όχι αύριο και λογικά ούτε μεθαύριο θα τον πάω. Θέλω να γίνει εντελώς καλά και μετά να ξαναεπιστρέψει στο σχολείο του. Γιατί έχει πάρα πολύ έντονο βήχα. Βασικά μου ξύπνησε το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο, με πρισμένο μάτι και κόκκινο. Και λέω τι έγινε και μου είπε η παιδίατρος ότι υπάρχει μια ιός η οποία χτυπάει στα μάτια. Τι άλλο θα ακούσουμε, νομίζω φέτος ότι θα είναι μια από τις χειρότερες χρονιές με ιώσεις. Και ναι, έχουν πάει τα αγορία για ύπνο, γιατί ο Αλέξανδρος είναι αρκετά κουρασμένος, έχει κόψει εντελώς τον μεσημεριανό ύπνο, όταν σας λέω εντελώς παντελώς, δηλαδή θα κοιμηθεί μόνο αν μπει στα μάξι να πάμε κάπου. Μόνο έτσι θα κοιμηθεί διαφορετικά. Τον παρακαλάω έτσι να κοιμηθούμε έστω για μια ωρίτσα. Ούτε καν, δεν θέλει καθόλου. Και ταλαιπωρείται και τα απογεύματα ξεκινάει τις 7 να μου ζητάει ότι θέλει να κοιμηθεί. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει και ζητάει ύπνο. Αυτά. Σας χαιρετώ. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο του vlog μας για το 2022. Το λέω και δεν το πιστεύω, αλλά και όμως ισχύει, γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτά. Θα σας δω πάλι αύριο λοιπόν, να μην λείψει κανένας. Γεια σας.